Λοιπόν, είμαστε εδώ στον ΚΙΣ 89, είναι ακριβώς 19 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρής Αραδόπουλος μέχρι τις 3 κοντά σας. Όπως εξάλλου έχετε συνηθίσει αυτή την εκπομπή, να βγάλω και τα γυαλιά. Στην παρέα μας ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταυτιστεί απόλυτα με το κύτταρο Rock Bar, όπως σας προαναγγείλαμε πριν, ο Νίκος Νικολακιάς. Νίκο, καλώς ήρθες στον ΚΙΣ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο. Πρώτα να ξεκινήσουμε με το COVID. Πώς τα περνάτε αυτή την εποχή, εσείς που είστε άνθρωποι της εστίασης, που έχει γίνει και πολλής λόγος για το γεγονός ότι σχεδόν όλο το χρόνο έχετε παραμείνει κλειστοί. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε ήδη 206 μέρες κλειστά μαζί με την πρώτη περίοδο. Ανοίξαμε λίγο το καλοκαίρι, λειτουργήσαμε υποτυπώδεις με αποστάσεις και τώρα είμαστε κλειστά πάλι για 3-4 μήνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως υπάρχουν τρόποι, το παλεύουμε και για ψυχοθεραπεία κάνουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το μαγαζί. Το γεγονός ότι σας δίνει κάποια χρήματα το κράτος, αυτές οι επιστρεπτές προκαταβολές, οι μειώσεις ενοικίου που έχετε και όλα αυτά, έχει βοηθήσει η ζημιά είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από τα χρήματα που σας επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο το κράτος? Είναι τελείως ημίμετρα. Βέβαια από το τίποτα, okay, αλλά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Είναι το 20% είναι στην ουσία αυτό που μας δίνει. Σίγουρα βοηθάει ελάχιστα. Όμως δεν φτάνει για τίποτα, για τα έξοδα που είναι τόσα πολλά μαζεμένα και συσσωρεύονται. Και εκτός αυτού, και σκέψτε ότι αυτό το 20% δεν πάβει να επιστρέφεται κάποια στιγμή. Οπότε στην ουσία δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Θα τα επιστρέψουμε μετά από ένα χρόνο και θα περάσουμε μια περίοδο πάλι 3-4 χρόνια, τα επόμενα 4 θα είναι πάλι δύσκολα. Ναι. Οπότε η ισορροπία θα έλθει μετά από 4-5 χρόνια. Ναι. Στην ουσία δηλαδή. Βλέπω ότι είσαι πολύ συνειδητοποιημένος. Προσπαθώ. Είναι πολλοί που ελπίζουν να ξέρεις ότι θα αλλάξει κάτι ή θα γίνει θαύμα όταν εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός για να ξεφύγουμε τελείως από αυτή την κατάσταση που αργεί και αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ακριβώς, αργεί. Συνειδητοποιημένος. Ζούμε την πραγματικότητα. Εμείς κανονίζουμε τη ζωή μας. Αν δεν προσπαθήσουμε από μόνοι μας, σίγουρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα. Η βοήθεια, okay, είπαμε και πριν, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε μεγάλες ενέργειες και προσπάθειες για να αντέξουμε. Αλλιώς να κλείσουμε, να είμαστε και ήρεμοι και να πάμε σπίτια μας. Η εστίαση όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, και δεν είναι. Είναι και μικρές επιχειρήσεις, είναι και οικογενειακές επιχειρήσεις εστίασης σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν παραμείνει κλειστές και ζούσαν από αυτό το πράγμα. Έβγαζαν μεροκάματα δηλαδή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι η εστίαση έχει διαχωριστεί. Δεν βλέπω τον λόγο. Δηλαδή έχουν ξεχωρίσει καφέ, εστιατόρια, μπαρ, κλαμπ, μπουζούκια. Όταν ένα μικρό καφέ μπαρ, όπως είμαστε εμείς, μας κατατάσσει στο μπαρ και όχι στο εστιατόριο ή στο καφέ, και ίσως μεθαύριο μας κλείσει, δεν είμαστε κέντρο διασκέδασης να μείνουμε μέχρι το πρωί ανοιχτά. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο για όλη την εστίαση. Άλλο είναι το κλαμπ, άλλο το καφέ, άλλο το εστιατόριο, άλλο το καφέ μπαρ. Αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει γίνει και είναι νομίζω λάθος. Έπρεπε να έχει γίνει και σε αυτό ο διαχωρισμός. Μας κατατάσσουν σε μια κατηγορία η οποία λέει νυχτερινά κέντρα. Μα δεν είμαστε νυχτερινό κέντρο. Αλλιώς θα ανοίγαμε 11 το βράδυ 12. Να ανοίγουμε το απόγευμα. Δεν είστε καθόλου νυχτερινό κέντρο. Ακριβώς. Να πούμε ότι το κύτταρο Rock Bar, καλεσμένος είναι εδώ ο Νίκος ο Νικολακέας. Ήταν να είναι κοντά μας και ο Δημήτρης ο Σκοκέας, αλλά δεν μπόρεσε να. Του έτυχε μια δουλειά και δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ. Ναι, δυστυχώς. Να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, άμα μας ακούει, αν μας ακούει από το ραδιόφωνο. Είναι και φίλος ο Δημήτρης χρόνια, παίζαμε και μπάσκετ παλιά μαζί. Μέρα μου έλεγε ότι σε νίκαγε κιόλας. Όχι, δεν νομίζω. Ίσως επειδή ήταν λίγο πιο ψηλός από μένα, αρκετά πιο ψηλός. Όχι, ήταν πολύ καλός, έπαιξε και σε υψηλό επίπεδο. Καλοί ήμασταν και οι δύο, τέλος πάντων, να μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Και ως παραλιώτης το μπάσκετ το είχε πολύ δυνατά και έντονα. Και εμένα μου άρεσε το μπάσκετ, αλλά το ύψος μου δεν βοηθάει γι' αυτό, οπότε έγινε μπάρμαν. Okay. Έτσι απλά. Λοιπόν, να πάμε στην καινοτομία αυτή τώρα, γιατί περιμένει και ο Μανώλης να μας δείξει αυτές τις εκπληκτικές εικόνες που έχουμε
μέσα από το μαγαζί, μια καινοτομία που σκεφτήκατε εσείς και λέτε κάτι πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα delivery και take away. Έτσι δεν είναι, στο κύτταρο. Τι ακριβώς κάνατε? Ήταν μια σκέψη που την είχαμε και 1-2 χρόνια τώρα, αλλά μας δόθηκε ευκαιρία το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο delivery και take away. Στην αρχή παρεξενευθήκαν πολύ, τώρα αλκοόλ, κοκτέιλ, delivery είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια και αυτό γίνεται και με τον καφέ. Αν θυμάσαι πριν από 6-7 χρόνια, το καφέ δεν ήταν delivery, τώρα δεν προλαβαίνουν τα μηχανάκια. Το ξεκινήσαμε λοιπόν το delivery, γιατί άλλο το take away είναι κάτι διαφορετικό. Το delivery, το να πας στο σπίτι ένα κοκτέιλ, ένα ποτό, δεν το πολύ έβλεπε καλά ο άλλος. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο και έχουμε κάνει ένα αρκετά ικανοποιητικό πελατολόγιο και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι ίσως δεν ερχόντουσαν και ποτέ στο μαγαζί. Mm-hmm. Τα παιδιά κοιμούνται. Mm-hmm. Βαριέμαι να βγω έξω. Είμαι στο μπαλκόνι. Mm-hmm. Αυτό μας βοήθησε. Mm-hmm. Όχι ότι έγινε τίποτα ιδιαίτερο. Ψυχοθεραπεία για μας είναι. Λειτουργούμε το μαγαζί 3 φορές την εβδομάδα και προσπαθούμε να μεταφέρουμε τη γεύση του μπαρ στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μπαρ φυσικά. Εννοείται. Αλλά προσπαθούμε. Και συνεχίζουμε και κάνουμε αυτή τη καινοτομία. Ξεκινήσαμε πάλι από τον Νοέμβριο, 3 μήνες τώρα περίπου. Θεωρώ ότι είναι μια λύση η οποία θα ήρθε για να φύγει, θα μείνει. Ναι. Θα την ακολουθήσουμε και στο μέλλον. Ναι. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί και δεν θέλει να βγει έξω. Και θέλει να πει ένα... Και θέλει να πει ένα μοχίτο στο μπαλκόνι του. Ή ένα ιδιαίτερο ποτό. Ή ένα ιδιαίτερο ποτό. Γιατί εσείς έχετε τη δυνατότητα. Ακριβώς, ναι, ναι. Να το πούμε αυτό, ότι το κύτταρο διαθέτει πάνω από 400 ετικέτες ουίσκι από όλο τον κόσμο και πάνω από 250 μπύρες ελληνικές. Ελληνικές περισσότερο. Ελληνικές περισσότερο. 250 μπύρες ετικέτες, δηλαδή διαφορετικές μπύρες. Οπότε, βλέποντας τον κατάλογό σας, μπορεί κάποιος να επιλέξει και κάτι το οποίο μπορεί να το πει χρόνια και να το έχετε εσείς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Σύνολο έχουμε γύρω στις 800 ετικέτες ποτών και σίγουρα, όπως είπαμε, ο καθένας μπορεί να πάει να αγοράσει όπου θέλει, αλλά είναι κάποια από οποιοδήποτε ποτό, αλλά είναι κάποια πολύ ιδιαίτερα που έχουμε και αυτό μας βοηθάει να φτιάξουμε καλύτερα τον κατάλογό μας και να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες. Και τα κοκτέιλ φυσικά που έχουμε φτάσει τώρα γύρω στα 80 με 90, mm-hmm. ψάχνοντας περισσότερο και τη σημερινή μόδα στα κοκτέιλ, η οποία λέγεται fancy cocktail, αλλά και χωρίς αλκοόλ, που είναι μια δεδομένη τάση που ανεβαίνει, mm-hmm. ή χωρίς ζάχαρη, αλλά και μια σειρά κοκτέιλ που είναι στα κλασικά, βασικές συνταγές από την Αμερική, από το 1900, από το 1890. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε διαφορετικές κατηγορίες ποτών για όλα τα γούστα. Mm-hmm. και για όλες τις γεύσεις των ανθρώπων. Mm-hmm. Παράλληλα, όσοι μας παρακολουθείτε από τη σελίδα του KISS FM89 Καλαμάτα στο Facebook, βλέπουμε και εικόνες μέσα από το μαγαζί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει επισκεφθεί το κύτταρο, έτσι δεν είναι? Νομίζω περισσότεροι έχουν περάσει απ' έξω, έχουν ρίξει τη ματιά τους και ας μην έχουν πιει ποτό, και πολλοί έχουν πιει το ποτό τους. Πώς έτσι μπήκατε? Να πούμε ότι τώρα αυτά τα μικρά μπουκαλάκια που θεωρώ ότι μας τα έχει δείξει ο Μανώλης πριν, τα οποία τα στέλνετε ως delivery, έτσι δεν είναι? Ναι. Τα στέλνετε και εκτός νομού, δεν είναι, ναι, ναι. Δεν είναι μόνο στην πόλη της Καλαμάτας? Όχι, αυτό ξεκίνησε, είμαστε έμπαση στο Greek Whiskey Association, έγινε πριν από 2 χρόνια, mm-hmm. στην Ελλάδα, και είμαστε έμπαση στην Πελοπόννησο μαζί με μια γνωστή κάβα της πόλης. Και ξεκίνησε η διαδικασία γευσηγνωσίες που στέλναμε σε όλη την Ελλάδα με μπουκαλάκια των 30 ή των 60 ml. Μετά από αυτό, με τις γευσηγνωσίες και μέσα από τη συχνότητα του Zoom, κάποιοι βρεθήκαν πελάτες οι οποίοι θέλαν και μπαίνουν στον κατάλογό μας και λένε: έχεις 400 ετικέτες ουίσκι. Mm-hmm. Βρίσκαν σίγουρα ποτά που δεν μπορούσαν να αγοράσουν. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, έχει την ιδιότητα το μπουκαλάκι το μικρό ότι είναι και σε καλύτερη τιμή, καθότι είναι μισή δόση αλκοόλ, οπότε mm-hmm. μπορεί να το πάρεις αρκετά σε πολύ καλές τιμές. Οπότε φτιάχνοντας ένα πακέτο των 30 ευρώ, δοκιμάζεις 5, 6, 7 ουίσκι. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, έχουμε στείλει το τελευταίους 2 μήνες ποτά. Με courier, βέβαια, συνεργαζόμαστε με μια γνωστή εταιρεία στην Καλαμάτα. Στέλνουμε από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη.
Έχουμε κάποιους πελάτες οι οποίοι μπαίνουν και παραγγέλνουν και το στέλνουν. Φοβερό δεν είναι? Ναι, είναι, προέκυψε και πραγματικά είναι φοβερό. Μάλιστα με ρωτάει κάποιος και μου λέει, καλά δεν έχουν μπαρ στην πόλη τους, γιατί παίρνουν από εσάς? Ίσως δεν έχουν σκεφτεί. Τα μπουκαλάκια του μεταξύ πρέπει να πούμε ότι είναι αεροστεγώς σφραγισμένα. Είναι δηλαδή, δεν είναι τυχαία, είναι φαρμακευτικά μπουκαλάκια τα οποία σφραγίζουν και είναι και το γυαλί. Δεν είναι διάφανο, οπότε δεν υπάρχουν. Να αλλοιωθεί το ποτό, όχι, 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 όχι. Και με τον ίδιο τρόπο έχουμε και μπουκαλάκια που στέλνουμε και κοκτέιλ. Γιατί θα σκέφτομαι ότι στέλνουμε και κοκτέιλ. Δηλαδή έχουμε στείλει κοκτέιλ στα Γιάννα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καρδίτσα. Ναι. Έχουμε στείλει κοκτέιλ. Εντάξει, είναι κάτι καινούριο. Κυριαρχεί, κυκλοφορεί και μάλιστα έχουμε αποστολές, είναι συνεχόμενες. Για πες μου έτσι μια περίεργη χώρα που παράγει whisky και έχετε το whisky αυτής της χώρας. Μου έχεις πει την προηγούμενη. Περίεργη χώρα. Έχετε ιαπωνικό whisky. Ιαπωνικό whisky είναι πλέον διαδεδομένο. Είναι διαδεδομένο. Είναι, ναι. Είναι διαδεδομένο και μάλιστα πανάκριβο. Παρότι κυκλοφορούν πολλά ψεύτικα ιαπωνικά whisky πλέον στην αγορά, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το ιαπωνικό whisky. Είναι πάρα πολύ ακριβό. Σε μπουκάλια φτάνουν μέχρι και τις 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ. Ένα παρόμοιο που έρχεται στο μέλλον είναι από την Ινδία. Η Ινδία είναι η επόμενη χώρα η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ το ουίσκι και ήδη στους πρόποδες εκεί στο Νεπάλ και στα Ιμαλάια φτιάχνουν κάποια αποσταχτήρια, το οποίο έχουν αρχίσει και παράγουν πολύ πολύ καλά ουίσκι, δυνατά ουίσκι. Επίσης η Ταϊβάν, μια χώρα η οποία δεν το περιμέναμε και βγάζει ουίσκια εφάμιλα της Ιαπωνίας. Επίσης έρχονται ουίσκια πολύ καλά από την Τασμανία, ναι. Νέα Ζηλανδία, και μιλάμε για ουίσκι που είναι άνω των 100 ευρώ το μπουκάλι και δισεύρετα. Τα έχετε αυτά? Έχουμε έχουμε Αυστραλία, έχουμε, ναι, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Γαλλία, πολύ δυνατά ουίσκι και Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία. Όταν ακούς whisky, το μυαλό σου πάει στη Σκωτία, στην, ναι, Αγγλία, έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα σου φαίνεται λίγο περίεργο οι Ιάπωνες να παράγουν whisky και να έχουν γίνει και μόδα. Αλλά θα μου πεις από την άλλη πλευρά, όταν ακούς βότκα, το μυαλό σου πάλι πάει στη Ρωσία, έτσι δεν είναι? Ναι, παρόλα αυτά, οι Γάλλοι με την Greycus, αν δεν κάνω λάθος, και με τη Σίροκ. Και με τη Σίροκ βγαίνανε συνέχεια η καλύτερη βότκα στον κόσμο. Ακριβώς. Υπάρχει μια έξαρση στο whisky το τελευταίο διάστημα. Σκέψω ότι στην Ιρλανδία τη στιγμή αυτή φτιάχνονται πάνω από 40 αποσταχτήρια καινούρια. Η Σκωτία ήδη, μετά το 2010, έχουν φτιαχτεί πάρα πολλά αποσταχτήρια. Υπάρχει τρομερή έξαρση και στο αμερικάνικο whisky βέβαια, αλλά η Ιαπωνία βγήκε ένας νόμος πριν από ένα μήνα περίπου, το οποίο κατοχυρώνει το ιαπωνικό whisky στην ουσία, από τα πολλά fake, ότι πρέπει να υπάρχει, πως έχει η Σκωτία ένα νόμο, ότι πρέπει να είναι 3 χρόνια για να ονομάσει σκοτσέζικο. Έτσι και στην Ιαπωνία βγήκε ένας νόμος επιτέλους, για όσους πιστεύουν στο καλό whisky, που είναι, πρέπει και το προϊόν να έχει φτιαχτεί στην Ιαπωνία και τα βασικά υλικά να είναι από την Ιαπωνία, ενώ παλαιότερα φέρανε από άλλες χώρες και φτιάχναν whisky στην Ιαπωνία. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη έξαρση και πιστεύω θα ακριβήνει και πολύ στο μέλλον το whisky γενικά. Γιατί πιστεύεις ότι θα ακριβήνει? Πέρα ότι με τον Brexit θα γίνει πάρα πολύ εύκολο αυτό, αλλά εκτός αυτού είναι μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή διάβαζα, επειδή επικοινωνώ με πάρα πολύ κόσμο και στη Σκωτία και στην Αγγλία, και ήδη υπάρχουν ελλείψεις. Ήδη υπάρχουν κάποια αποσταχτήρια τα οποία έχουν τελειώσει τα αποθέματα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα, αλλά και όμως έχουν τελειώσει. Εμείς τώρα μιλάμε για ποτά και δεν μπορούμε να βγούμε να πιούμε ένα ποτό. Ξέρεις, τόση ώρα σου λέει τι λένε τώρα αυτοί. Από τις 9 η ώρα έχουμε κλειστεί σπίτι μας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος από τις 7. Είναι απίστευτο. Πού να πιεις ποτό? Δηλαδή το ποτό, όπως είπες και εσύ, δεν είναι delivery. Είναι να το πιεις στο μπαρ, έτσι να το καταλάβεις. Αλλά τέλος πάντων, εσείς βρήκατε αυτόν τον τρόπο. Και μπορείτε και δίνετε με take away και delivery whisky και στην πόλη αλλά και εκτός πόλης, για κάποιον που θέλει να δοκιμάσει ένα ιδιαίτερο ποτό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και μπήκαμε και στη δημιουργία στην πόλη, έχουμε δημιουργήσει ένα whisky club κλειστό εν μέρη, που έχουμε κάνει και ευσυγνωσίες, αριθμεί τα 35 άτομα τη στιγμή αυτή. Και είμαστε από το δεύτερο επαρχιακό δυνατό whisky club στην Ελλάδα, μετά από την Καστοριά
που είναι και αυτή ένα πολύ δυνατό κλαμπ. Είναι κάποιοι φίλοι του ίσκι στην πόλη μας που πραγματικά δοκιμάζουμε και είναι πολύ εύκολο να δοκιμάσουμε με τα μπουκαλάκια αυτά, με τις μικρές δόσεις. Δοκιμάζουμε πολλά σε πολύ καλές τιμές. Mm. Το βασικό αυτό είναι. Οπότε αν θέλει κάποιος να ρωτήσει την ιστορία του whisky, ας πούμε, ή του cocktail, καλά θα είναι να απευθυνθεί σε εσάς, εσά και τον Δημήτρη, για να μάθει περισσότερα. Ναι, ναι, είμαστε, διαβάζουμε περισσότερο από όσο διαβάζαμε, ναι, στο σχολείο. Ακόμα και τώρα διαβάζουμε περισσότερο. Ένα τελευταίο για το ιαπωνικό whisky. Το ιαπωνικό whisky στην ουσία, η ιστορία του είναι το 1920. Ένας μικρός επιπλοποιός ήταν στην αρχή, ο Τασίμο Τακετσούρου, πήγε στη Σκωτία, γνώρισε μια Σκοτσέζα και γύρισε στην Ιαπωνία και φτιάξε το πρώτο αποστακτήριο. Το ιαπωνικό ουίσκι, όταν το δοκιμάζαν κάποιοι το 2000, γελάγανε. Ιαπωνικό ουίσκι. Ναι, έτσι, ναι. Ανέκδοτο. Όταν βγήκε η ταινία Το Χαμένο στη Μετάφραση και ο ηθοποιός είχε δίπλα του ένα χιμπίκι και όχι ένα Τζακ Ντάνιελς όπως μέχρι πρότινος, mm-hmm, ξαφνικά το ιαπωνικό ουίσκι έφτασε στα ύψη. Ειδικά αυτό που η δικιά μας εμπειρία είναι ότι το 2014 είχαμε ένα ιαπωνικό ουίσκι ονόματι Yamazaki, mm-hmm, το οποίο έκανε στην αγορά 70 ευρώ. Ξαφνικά το 2014 χάθηκε, λέει, τελείωσε. Το ψάχναμε, τελείωσε. Και επανήλθε στα 250 ευρώ. Μάλιστα. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε λίγο πάλι στο κύτταρο τώρα και στο θέμα. Έχουμε και τις ελληνικές μπύρες. Νομίζω ότι είσαστε πολύ φανατικοί σε όποια μικροζυθοποιία υπάρχει στην Ελλάδα και την υποστηρίζετε με μπύρες που έχετε στο μαγαζί σας. Και αυτό μπράβο σας για την ελληνικό προϊόν. Αυτό πάλι πώς προέκυψε? Ναι. Στο δρόμο εκεί στην οδό Αμφίας, ναι, θεωρώ ότι είναι όλοι οι επαγγελματίες που έχουν έρθει αξιόλογοι. Έτσι πριν από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια γιορτή μπύρας. Πριν από 8 χρόνια, mm-hmm, τρίμερα. Βρεθήκαμε σε κάποιο σημείο λοιπόν και τότε είχαμε φέρει όλοι σχεδόν τις ίδιες μπύρες. Mm-hmm. Και σκεφτήκαμε εμείς γιατί να έχουμε όλοι Τσεχία, Βέλγιο, Γερμανία και να μην φέρουμε κάτι άλλο. Και ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια να φέρουμε τις πρώτες ελληνικές μικροζυθοποιίες, ο οποίος έγινε θεσμός. Είχαμε φέρει σχεδόν όλες. Δηλαδή στο μαγαζί από τις 85 που έχει τώρα η Ελλάδα δεν έχει έρθει μόνο η Λεβάντα από τη Ζάκυνθο. Και αυτό είναι γιατί είναι φρέσκια μπύρα και δεν έχουμε προλάβει να πάμε να τις φέρουμε. Απίστευτο. Όλες τις άλλες τις έχουμε φέρει. Και όλα όσα βγαίνουν κατευθείαν μας ειδοποιούν. Έχουμε επαφή με όλα τα μικροζυθοποιεία της Ελλάδος, στην κυριολεξία με όλα και με όλους τους έμπορους που υπάρχουν. Και αυτό και το χώρο λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια κίνηση σε δύσκολες εποχές και θα φτιάξουμε έναν ιδιαίτερο χώρο δίπλα στο κύτταρο. Αυτό είναι η είδηση που θα την πούμε τώρα, ναι, η οποία θα έχει αποκλειστικά ελληνική μπύρα. Θα είναι δηλαδή ένας χώρος μόνο για την ελληνική μικροζυθοποιία. Όλες τις ελληνικές μπύρες, όπως υπάρχουν. Από 200 ετικέτες το λιγότερο, ναι, και θα πηγαίνω έρχονται αναλόγως, γιατί είναι φρέσκες, δεν είναι εύκολο να έχεις πάρα πολλές μπύρες. Θα φιλοξενούμε βαρέλια από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Mm-hmm. Θα δώσουμε φυσικά βάση στις τοπικές, στην Έμα, σε πρώτη δόση, mm-hmm, που είναι από τη Μάνη και στη Σούρα, που είναι τοπικές, mm-hmm, και μετά σε όλες τις υπόλοιπες. Αυτή η επιχείρηση, το μαγαζί, θα ανοίξει, θεωρώ, μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Με παραδοσιακή κουζίνα, από ό,τι μου έλεγες. Παραδοσιακή κουζίνα, σε πρώτη βάση με καλαματιανά και μανιάτικα προϊόντα, mm-hmm, και κατ' επέκταση από την Ελλάδα. Τίποτα άλλο, δεν θα είναι τίποτα άλλο πέρα από ελληνικό. Μόνο ελληνικά προϊόντα. Να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές του ραδιοφώνου ότι στο στούντιο του Kiss 89 καλεσμένο σήμερα είναι ο Νίκος Νικολακέας, ο άνθρωπος που ίδρυσε, έτσι θα το έλεγα εγώ, το Κύταρο Rock Bar που βρίσκεται στην Αμφία, σε ένα από τα πιο ιστορικά μπαρ της πόλης. Rock Bar, τι μουσική ακούμε στο Κύταρο? Ακούμε... Rock ακούμε. Rock, ναι. Τι rock ακούμε? Γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει θα λέει, okay, Rock Bar. Βάση στο κλασικό ροκ. Υπάρχουν, ας πούμε, και ροκ μπαρ που παίζουν λαϊκά στην Ελλάδα. Όχι. Κλασικό ροκ περισσότερο και ελληνικό ροκ. Πάντα τα κλασικά όμως. Ό,τι πιο κλασικό υπάρχει. Ίσως σε κάποιες βραδιές το μόνο που έχουμε ξοκίνει, να το πω λίγο, είναι κάποιες απόκριες που κάποιες βραδιές λόγω της αποκριάς έχουμε
αλλάξει λίγο το ύφος της μουσικής, αλλά ως προς το disco ή το Latin. Ναι. Και αυτό για μία βραδιά. Ναι, όχι και γιατί, κάτι άλλο. Και για λόγο ότι ο πεζόδρομος γιορτάζει εκείνη την ημέρα και ακριβώς. Θέλετε να συμμετέχετε στο κλίμα της, των ημερών. Ακριβώς. Ναι, κατά τα άλλα, εδώ και 10 χρόνια παίζουμε μόνο rock. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε και ένα event σαν Kiss rock party. Μανώλη, νομίζω δεν έχουμε θέμα με τη rock, είμαστε πολύ δυνατοί. Ο Μανώλης θα παίξει και εγώ θα είμαι ο βοηθός του ή το αντίστροφο, θα δούμε μέχρι τότε πώς θα γίνει. Θα το κάνουμε όταν ανοίξουμε, όταν ανοίξετε μάλλον. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν είναι, γιατί μπορεί να έχετε πληγεί εσείς από τον COVID, αλλά νομίζω ότι ήδη έχουμε πάθει και εμείς σαν ραδιόφωνο, γιατί από τη στιγμή που είναι όλες οι επιχειρήσεις κλειστές, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει και διαφημιστικό ενδιαφέρον. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο. Είναι αμφίδρομοι, είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις από την πανδημία. Ωραία. Οπότε, κάτι άλλο που θες να προσθέσεις για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτή την όμορφη κουβέντα που κάναμε σήμερα? Θέλω να προσθέσω, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους καλή επάνωδο, με το καλό να ανοίξουμε. Πότε εσύ πιστεύεις ότι θα έχουμε επάνωδο? Δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω. Πίστευα και τον Νοέμβριο ότι θα ανοίξουμε τα Χριστούγεννα. Μετά πίστευα τον Ιανουάριο. Τώρα δεν ξέρω, γιατί αυτά που γίνονται είναι πρωτόγνωρα. Άλλοι λένε 19 Απριλίου. Πιστεύω να μας αφήσουν το Πάσχα. Δεν είμαι σίγουρος. Πώς θα μας αφήσουν το Πάσχα ελεύθερος με τόσο κόσμο που θα βγει έξω και θα μας κυνηγάνε μετά για τις αποστάσεις? Είναι λίγο, δεν ξέρω. Θα είμαι ευχαριστημένος άμα είμαστε το Πάσχα ανοιχτή. Το οποίο είναι 1η Μαΐου. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Μόνο τα εμβόλια. Αν φτάσουμε στο 50% οι άνθρωποι να έχουν εμβολιαστεί, να έχει εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού, εκεί πλέον θα νιώθω αισιόδοξος. Όσο παραμένει πολύ χαμηλό το ποσοστό, δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα, 7-8% και μπορεί και λιγότερο, δεν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε κανονικότητα. Απλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι σύντομα, γιατί δεν πηγαίνει άλλο. Είναι ναι, κάτι ναι, το οποίο ναι, δεν πηγαίνει άλλο. Είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, το μόνο κλείνοντας να πω, όπως είπα και πριν, καλή δύναμη σε όλους, καλή επάνωδο σε όλους τους συναδέλφους. Κρατάτε γερά, γιατί δεν μας έχει μείνει για τίποτα άλλο. Και θα τα πούμε από κοντά. Όταν φτάσουμε στο σημείο να είμαστε απέναντι στο μπαρ και να πιούμε ένα ποτό και να καθόμαστε στο μπαρ, τότε θα είμαστε ευχαριστημένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Νικολακιάς από το Κύτταρο Rock Bar. Εμείς θα συνεχίσουμε θα περάσουμε σε λίγο σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θοδωρής Αραδόπουλος κοντά σας εδώ στον Kiss μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Να ευχαριστήσουμε την ευκαιρία και τον Μανώλη Σιχογεωργάκη για αυτές τις υπέροχες εικόνες που είχαμε τη δυνατότητα να δούμε από το Facebook και από το Κύτταρο. Τα λέμε σε λίγο. The music please.